Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό με την Αντάστα Σασινού, τη Διευθύντρια Σύνταξης του ναυτοεμπορική.gr, η οποία μας περιμένει υπομονετικά μετά από αυτό το πολύ μεγάλο πρόλογο που έκανα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι, μας ευνηδίασε χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας πρόωρες κάλπες. Είναι η τρίτη διαδοχική φορά που έχουμε πρόωρες εκλογές στη Βρετανία από το 2015. Είναι, ο Ρίση Σούνακ ήταν ο τρίτος πρωθυπουργός από το 2019. Και να θυμίσουμε ότι το 2019 είχε θριαβεύσει ο Μπόρις Τζόνσον. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί όταν ήρθαν στο φως εκείνα τα περιβόητα πάρτι που έκανε με τους συνεργάτες του στο γραφείο του εν μέσω πανδημίας και lockdown. Ένα σκάνδαλο που πρέπει να πούμε βέβαια ότι... κάτι αντίστοιχο, αν γίνονται, έχουμε ακούσει πολύ μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Ελλάδα. Σωστό. Δεν παρετούνται πρωθυπουργοί και υπουργοί. Και παραμένει πέμπτη, λοιπόν, έτσι. Για τους Βρετανούς, ήταν κάτι που σήμαινε παραίτηση του πρωθυπουργού. Ήρθε η Λίστρα στην εξουσία, ήταν αυτές οι λεγόμενες 43 καταστροφικές ημέρες. Νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί πρωθυπουργό στη Βρετανία να κάνει τόσες πολλές μαζεμένες ακατανόητες κινήσεις στο μέτωπο της οικονομίας. Τρόμαξε τους πολίτες, τις αγορές, τους επενδυτές, τους πάντες. Αναγκάστηκε λοιπόν να φύγει και ο ηττημένος εκείνης της εσωκομματικής διαδικασίας που είχε βγάλει την Λίστρας, ο Ρίση Σούνακ, ήρθε ξαφνικά στην εξουσία να μαζέψει ένα χάος, θα λέγαμε. Το πρώτο διάστημα πήγε πολύ πολύ άσχημα και έτσι η ψαλίδα σε όλο αυτό το διάστημα απέναντι στους εργατικούς που μέχρι και το 19 βρίσκονταν σε μια ελεύθερη πτώση άνοιξε στις 20 μονάδες. Αυτή τη εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες είναι σταθερά στις 20 μονάδες όλες τις δημοσκοπήσεις μπροστά οι εργατικοί. Τι σκέφτηκε τώρα ο Ρίση Σούνακ για να προκηρύξει εκλογές με τέτοια διαφορά? Νομίζω πως αυτό που όλοι σχολιάζουν και σκέφτονται είναι ότι πίστευε πως τα πράγματα μόνο χειρότερα μπορεί να γίνουν. Δηλαδή ότι όσο αφήνει τον καιρό να περνάει, μόνο θα μπορούσε να έχει χειρότερα εκλογικά αποτελέσματα και όχι κάπως να μαζέψει τη διαφορά. Δεν νομίζω ότι και ο ίδιος πιστεύει στην ανατροπή τόσο πολύ, αλλά θέλει ένα πιο αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Το ανακοίνωσε λοιπόν ότι πηγαίνει η Βρετανία σε πρόωρες εκλογές μία ακριβώς ημέρα μετά τα στοιχεία που έδειξαν αρκετά μεγάλη πτώση του πληθωρισμού. Να πούμε ότι ο πληθωρισμός στην Βρετανία μέχρι και πριν από λίγο καιρό ήταν στο 11%, έχει πλέον μαζέψει στο 2,3%. Πριν από λίγο καιρό βγήκαν και τα πρώτα στοιχεία που έδειξαν έστω και μία οριακή ανάπτυξη της οικονομίας, 0,6%, ενώ για ένα μεγάλο διάστημα ήταν σε ύφεση. Σκέφτηκε λοιπόν ότι θα πει αυτό το αφήγημα, θα προωθήσει με αυτό το αφήγημα η οικονομία ανακάμπτει, δώστε μας ακόμη μία ευκαιρία, κάπως έτσι το βλέπει. Λοιπόν, ξέρεις τι διαβάζω εγώ ρε Συνατάσα, πώς διαβάζω εγώ το θέμα. Είναι διτή ανάγνωση. Η πρώτη είναι ότι και την Τρας και τον Σούνακ τους κατατρέχει το φάντασμα του Μπόρις Τζόνσον. Γιατί και οι δύο αυτοί πολιτικοί πρωθυπουργοί δεν είναι εκλεγμένοι, είναι διορισμένοι. Δεν έχουν περάσει τη βάσανο των εκλογών. Δεν τους έχει προτιμήσει, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Το κόμμα τους απλώς αποφάσισε ότι είτε εσύ, είτε ο Σούνακ εννοώ, είτε η Τρας θα γίνεται εκλογής. Και το δεύτερο που διαβάζω εγώ είναι ότι τώρα αρχίζουν και πληρώνουν τα απόνερα του Brexit, οι Tories. Σωστά. Το Brexit είναι ένας καθοριστικός παράγοντας όλα αυτά τα χρόνια που βλέπουμε τους Tories σε μία διολίσθηση, δηλαδή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Σαφώς δεν έγινε τίποτα από αυτά που είχαν υποσχεθεί. Σωστά, ακριβώς. Πριν από το δημοψήφισμα του 2016. Ακριβώς. Ούτε οι μεγάλες εμπορικές συμφωνίες ήρθαν, ούτε ότι ξαφνικά θα αποδεσμεύονταν από την κακιά Ευρωπαϊκή Ένωση με τους κανόνες για τις τετράγωνες φράουλες, έτσι έλεγε ο Μπόρις Τζόνσον, ότι έχουν ακόμη και τέτοιους κανόνες έτσι, για να χλεβάσει όλη αυτή τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έδειξαν ότι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν πολλά εκτός μπλοκ.
ή τουλάχιστον όχι τόσο αποτελεσματικά όσο θα έλεγαν. Δεν τους έδωσε κάτι, δείχνουν πολλές δημοσκοπήσεις, πολλούς Βρετανούς να έχουν δεύτερες σκέψεις, να το έχουν μετανιώσει. Οι εργατικοί έχουν πει ότι θα επιδιώξουν μία προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγαλύτερη, μία στενότερη συνεργασία. Δεν πρόκειται να δούμε, νομίζω, σε καμία περίπτωση νέες κάλπες, ένα νέο δημοψήφισμα για επιστροφή. Αυτό, εντάξει, νομίζω είναι απίθανο. Αλλά δίνουν το στίγμα ότι δεν μπορούμε να απομονωθούμε από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που το διαβάζουν θετικά και οι επί. Αν κάτι αυτή τη χρονιά έτσι, είναι αξιοσημείωτο στη Βρετανία, στην εκλογική χρονιά, είναι ότι ο επιχειρηματικός κόσμος φαίνεται και αυτός να στηρίζει τους εργατικούς. Και να πούμε ότι ένα στοιχείο που πάντα κοιτάζουν και οι επιχειρήσεις και που θέλουν και οι πολίτες είναι σταθερότητα. Οι Tories αυτό που έδωσαν αυτήν από το 2019 είναι το εντελώς αντίθετο. Είχαμε πολλές συγκρίσεις, θα λέγαμε, με την Ιταλία. Μας θύμισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό που κάθε 6 μήνες είχαμε εκλογές. Σωστά. Ναι. Και να περνάει το δαχτυλίδι της εξουσίας έτσι και χωρίς κάλπη, θύμισαν αρκετά Ιταλία. Ήταν εκτός από τους 3 πρωθυπουργούς, σε αυτό το διάστημα 5 υπουργοί οικονομικών που άλλαξαν και 8 γενικοί διευθυντές στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό δείχνει ένα στίγμα ότι, αν μη τι άλλο, η οικονομική τους πολιτική δεν ήταν σταθερή, σωστά, δεν ήταν οργανωμένη, δεν είχαν σχέδιο. Πάντως υπάρχει και θέμα, τελειώνοντας, υπάρχει και θέμα και με τους εργατικούς. Μπορεί να είναι 20 και πλέον μονάδες μπροστά, αλλά ο Στέρμακ δεν φαίνεται ότι πείθει. Περισσότερο δεν πείθει ο κύριος που βλέπουμε στην οθόνη. Δηλαδή, ουσιαστικά τι γίνεται. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, δεν μπορώ να κερδίσω εγώ τις εκλογές, αλλά θα τις χάσεις εσύ. Αυτό λέει ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή έναν χαρισματικό ηγέτη στη Βρετανία. Αλλά πρέπει να πούμε ότι τον ψάχνουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό πολύ, πολύ ωραία το ανέφερες, όντως. Που το έχουν. Είναι μια εποχή που λείπουν, θα λέγαμε, χαρισματικοί ηγέτες. Σωστό. Ναδάσα μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πολύ σημαντικές πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Καλά.